δεν υπάρχει τέτοια εγκύπτους. Επιτρέψτε μου να διαφωνήσω με τον κύριο Ρωμανιά. Εγώ αυτό που ξέρω και αυτό που ψηφίστηκε στη Βουλή είναι τα 486 η Εθνική Σύνταξη, τα 345 συν την ανταποδοτική, συν την προσωπική διαφορά. Τώρα, εάν ο κύριος Ρωμανιάς έχει ενημέρωση από άλλο Υπουργείο, ας κριθούμε το επόμενο διάστημα. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα και αυτή η κινδυνολογία, αυτό το είχα ακούσει από τον κύριο Ρωμανιά και πριν 6 μήνες. Ότι να σας πω κάτι, δεν μπορεί να σηκωθεί ένας εργατολόγος τώρα, ένας καθηγητής εργατικού δικαίου, ένα πρωί και να πει ότι θα τους πω ότι αυτό και εκείνο και το άλλο κάνουν. Δηλαδή είναι και λίγο παρανοϊκό, έτσι δεν είναι? Κυρία Δουγεράκη, ο κόσμος παίρνει τις συντάξεις τους κάθε μήνα και βλέπει τι γίνεται. Εγώ σας λέω τη δική μου άποψη. Εδώ και 2-3 μήνες υπάρχουν άνθρωποι που η σύνταξή τους από τα 600 τόσο έχει κατέβει στα 390 τόσο ευρώ. Είναι, αν το δείτε και ρωτήσετε με όλους τους συνταξιούχους ή σας δώσουν τις αναφορές τους, θα δείτε ότι τα ποσά είναι υπαρκτά. Εδώ και περίπου 2-3 μήνες, σε real time λέγεται αυτό από τους συνταξιούχους. Κυρία Δουγεράκη, αν εξαιρέσετε το ΕΚΑΣ, που και αυτό προσπαθούμε με κάθε μέσο και τρόπο να αναπληρωθεί στο βαθμό που μπορούμε, που δεν ήταν δική μας απόφαση, ήταν από την προηγούμενη κυβέρνηση η απόφαση να κοπεί το ΕΚΑΣ. Και οι επικουρικές συντάξεις, οι κύριες συντάξεις, η μείωση που έχουν υποστεί είναι μόνο το 2%, δηλαδή το 4 συν 2,6% που είναι στον κλάδο υγείας. Καμία άλλη μείωση. Και ρωτήστε συνταξιούχους να δείτε τι μειώσεις, όταν οι προηγούμενες κυβερνήσεις με 11 νόμους είχαν, αυτά δεν τα λέει ο κ. Ρωμανιάς, είχαν μειώσει το ποσοστό των συντάξεων 40-45%. Εγώ αυτά ξέρω, αυτά ωραία. Υποστηρίζω. Λέτε λοιπόν ότι δεν υπάρχει η εγκύκλειος που λέει ο κύριος Ρωμανιάς. Όχι. Εσείς Όχι. δεν το γνωρίζετε αυτό. Παρακαλώ Όχι. πάρα πολύ, διευκολύνετε με στο εξής. Εάν υποθετικά αυτό ισχύει και δεν το γνωρίζετε, εάν υποθετικά ισχύει, σας ρωτώ, από τη στιγμή που λέτε και εσείς κατηγορηματικά το αρνείστε, τι θα κάνετε από τη δική σας την πλευρά, κύριε Βαρδάκη? Τι θα πείτε, πώς θα αντιδράσετε? Εάν είπα, υποθετικά, εάν. Η εγκύκλειος μπορεί να μειώσει, κυρία Βαρδουργυράκη, τις συντάξεις? Οποιαδήποτε εγκύκλειος. Τις συντάξεις τις μειώνει νόν. Τις μειώνει... Δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, ειλικρινά σας το λέω, με πιάνετε εξαπίνηση. Δεν μπορώ να ούτε καν να το φανταστώ αυτό. Και δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν μπορώ να το φανταστώ. Εάν είναι στην πραγματικότητα, τι κάνετε, ρωτώ, και πώς αντιδρά ο Σωκράτης ο Βαρδάκης, που το ξέρουμε ότι έχει μέχρι σήμερα μια δυναμική πορεία. Αυτό ρωτώ, τίποτα άλλο. Και αυτή την πορεία θα κρατήσω, κυρία Δουλειράκη. Εγώ δεν πήγα στη Βουλή για να. Πήγα για να βοηθήσω, πήγα να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να διορθώσουμε πράγματα. Δεν μπορούμε να επιβαρύνουμε τον κόσμο σε ένα τέτοιο επίπεδο. Λοιπόν, εσείς λέτε δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό, ότι καταργεί δηλαδή με την εγκύκλιο αυτή το κατώτατο όριο των συντάξεων. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, λέτε, δεν μπορώ να το φανταστώ. Να φανταστούμε εμείς τα παρακάτω σε ό,τι έχει να κάνει με την αντίδρασή σας. Ας το αφήσουμε και έτσι. Να το φανταστούμε. Λοιπόν, το κρατάω αυτό, ότι η αντίδρασή σας θα είναι πολύ δυναμική. Αγορά εργασίας, γιατί μόνο τελευταία στοιχεία, και εκεί θα σταματήσω, στα τελευταία στοιχεία του συστήματος Εργάνη, βάσει των όσων αποκάλυψε από την άλλη ο Βαγγέλης ο Κρητικός, τον γνωρίζετε, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δανειοληπτών Καταναλωτών, ότι τον Οκτώβριο είχαμε μια μείωση ή μια αύξηση, ζητώ συγγνώμη, μακάρι να μιλούσαμε για μείωση, μια αύξηση του αριθμού των ανέργων κατά 80.000. Πού θα πάει αυτό, κύριε Βαρδάκη? Ανεργή, ελαστική, μαύρη εργασία. Το γενικό πρόσημο είναι θετικό όσον αφορά τις προσλήψεις. Είναι το τελευταίο εξάμηνο του 2016. Έχουμε γύρω στους, αν δεν κάνω λάθος, 210.000 θέσεις εργασίας παραπάνω από την προηγούμενη, από το προηγούμενο εξάμηνο, το πρώτο εξάμηνο του 2016. Όμως, σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορεί να θριαμβολογεί κανείς. Αυτά είναι τα πραγματικά στοιχεία της Εργάνης. Δεν μπορεί να τριαμβολογεί, διότι είναι ελαστικές μορφές απασχόλησης, είναι προσωρινή απασχόληση που δεν λύνει το πρόβλημα και υπάρχει μια μικρή μείωση της ανεργίας στο τελευταίο εξάμηνο του 2016, το δεύτερο εξάμηνο του 2016.
σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορεί να θριαμβολογεί κανείς ή να νιώθει αυτή τη στιγμή ικανοποιημένος. Σας είπα, είναι αυτά που λέγαμε και παλιότερα. Εγώ δεν θα αλλάξω τις λέξεις μου. Είναι αυτό το, την αύξηση, τη μείωση της ανεργίας και την αύξηση της απασχόλησης, τη δίνουν οι ελαστικές μορφές απασχόλησης που σε καμία των περιπτώσεων δεν δίνει τη δυνατότητα επιβίωσης του Έλληνα εργαζόμενου. Όμως, κυρία Δουλειράκη, προσπαθούμε και σε αυτό το τομέα και θα το κάνουμε πράξη το επόμενο διάστημα. Ήδη το πρώτο εξάμεινο του 17. Το πρώτο εξάμεινο του 17 θα τρέξουν αρκετά προγράμματα και μέσω ΕΣΠΑ, αλλά και από ό,τι ακούσατε, ήδη την ερχόμενη εβδομάδα γίνεται διευπουργική με θέμα, μοναδικό θέμα, τον μόνιμο διορισμό στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών. Και αυτό θα λύσει ένα σημαντικό πρόβλημα, όχι μόνο στην παιδεία, αλλά και στην αγορά εργασίας. Από την άλλη μεριά ευελπιστούμε και πιστεύουμε ότι το 2017 θα είναι μια χρονιά ανάπτυξης για τη χώρα. Θα είναι μια χρονιά που θα δώσει το δικαίωμα στους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή και στους μακροχρόνια και στους μεσοπρόθεσμα άνεργους να βρουν μια δουλειά μέσω όχι μόνο των προγραμμάτων αλλά και των έργων, των μεγάλων αναπτυξιακών έργων που θα αρχίσουν σιγά σιγά να δημιουργούνται στη χώρα. Και να σας πω τα τέσσερα έργα στην Κρήτη και όχι μόνο, αλλά να σας πω ότι ήδη στον προϋπολογισμό μπήκαν 760 εκατομμύρια για έργα και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Οπότε φανταζόμαστε όλοι, όχι φανταζόμαστε, ευελπιστούμε όλοι ότι στο πρώτο εξάμεινο του 2017 με αυτή την ανάπτυξη, μια ανάπτυξη που λέγαμε τόσα χρόνια και δεν τη βλέπαμε, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας που αυτός είναι και ο αυτοσκοπός της σημερινής κυβέρνησης για να κινήσει η οικονομία στη χώρα. Ναι, αλλά από πάνω, αλλά από πάνω και υπό το άγρυπνο μάτι των εκπροσώπων των αδανιστών, οι οποίοι διαφωνούν με οτιδήποτε προγραμματίζεται από αυτή εδώ την κυβέρνηση, με το αυτή συνεχώς να είναι κοκκινισμένο από το τράβηγμα. Η δεύτερη αξιολόγηση δεν έχει κλείσει. Παρά τα όσα λέγονται, φαίνεται ότι παραμένει το μεγάλο αγκάθι τα εργασιακά, κύριε Βαρδάκη, και το γνωρίζετε. Και δεν ξέρουμε και αν θα κλείσει μέσα στον Ιανουάριο, παρά τα όσα λέει ο κυβερνητικός πρόσωπος, ο κύριος Τζανακόπουλος. Εδώ και υπό αυτό το πρίσμα, εσείς τι πιστεύετε ότι θα γίνει, ξέρετε ότι θα γίνει? Κυρία Δουλγεράκη, κοιτάξτε, τα συλλογικά μορφώματα της να σας πω ένα παράδειγμα για να μην τρώμε και το χρόνο, όλα αυτά που συνέβησαν τα προηγούμενα χρόνια όσον αφορά την αγορά εργασίας και την ανασφάλιση εργασίας αλλά και τις σχέσεις εργασίας, που αυτή τη στιγμή επικρατούν στη χώρα, είναι, σας το λέω ευθαρσώς, πραγματικά δεν είναι συλλογικές συμβάσεις αλλά είναι συλλογικά μορφώματα. Δεν θα ξεχάσει κανείς τις ενώσεις προσώπων, δεν θα ξεχάσει κανείς ότι η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης έχει ήδη ανασταλεί εδώ και χρόνια, το ίδιο και η επέκταση της σχέσης των κρατικών συμβάσεων, η μετενέργεια έχει περιοριστεί ασφιχτικά με αποτέλεσμα πραγματικά στη χώρα μας να επικρατεί μια εργασιακή ζούγκλα. Αυτά έλεγα, αυτά λέω και σήμερα. Δεν μπορεί να προχωρήσουμε το 2017 με όλα αυτά τα θέματα ανοιχτά. Εμείς έχουμε κάνει, είπατε προηγουμένως, και το βλέπουμε καθημερινά, στενάζει ο κόσμος. Η φοροδοτική του ικανότητα έχει στερέψει. Δεν μπορούμε να πάρουμε άλλα μέτρα. Και αυτά που πήραμε, τα πήραμε με μεγάλο πολιτικό κόστος και κρινόμαστε καθημερινά από την κοινωνία. Πιστεύαμε άλλα πράγματα, βρήκαμε άλλα πράγματα, προσβιωθήκαμε και ανώμαλα πολλές φορές. Και αυτή είναι η αλήθεια. Κάναμε πράγματα που δεν ήταν στη φυσιογνωμία μας. Δεν ήταν στην πρόθεσή μας, αναγκαστήκαμε να τα κάνουμε. Δεν μπορούμε όμως να κάνουμε κάτι που θα επιβαρύνει άλλο τον ελληνικό λαό. Οι συλλογικές συμβάσεις λοιπόν, η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων είναι πλέον επιτακτική ανάγκη. Είπα αυτά που είπα προηγουμένως για να σας τεκμηριώσω ότι εμείς τηρήσαμε τη συμφωνία που έπρεπε να τηρήσουμε απέναντι στους δανειστές. Με οποιοδήποτε πολιτικό κόστος. Είναι η ώρα της Ευρώπης πλέον να αποδείξει ότι θα σταθεί έστω και μια φορά στο ύψος των περιστάσεων και να κλείσει αυτή η αξιολόγηση. Είναι τεχνικό το θέμα και πολιτικό, αν θέλετε. Αλλιώς τι. Τα τεχνικά ζητήματα έχουν προσδιοριστεί. Αλλιώς τι. Οι υπογραφές έχουν πέσει ούτως ή άλλως. Αλλιώς τι. Αλλιώς τι όταν λέτε εκκρεμεί τεχνικά ζητήματα, εκλογές όπως λένε οι άλλοι? Δεν υπάρχει. Δεν νομίζω ότι οι εκλογές αυτές αυτή τη στιγμή θα λύσουν το πρόβλημα της χώρας, κύριε Βουδηράκη. Θα είναι καταστροφή για τη χώρα.
Πρέπει η Ελλάδα, πρέπει η Ευρώπη αυτή τη στιγμή, σας είπα, η Ελλάδα, εμείς έχουμε τηρήσει τη συμφωνία στο έπακρο. Μια έντιμη συμφωνία με οποιοδήποτε, σας είπα και προηγουμένως, να μην το επαναλαμβάνω, πολιτικό κόστος. Από εκεί και πέρα είναι πλέον θέμα της Ευρώπης να τηρήσει και των θεσμών να τηρήσει. Οποιαδήποτε υπαναχώρηση, οποιαδήποτε εμπλοκή για να κλείσει, όταν έχει κλείσει το 96% της αξιολόγησης, μένουν τα εργασιακά. Και να βλέπουμε ότι δημιουργούν ή λειτουργούν σαν τροχοπέδια αυτή τη στιγμή, υπάρχει σκοπιμότητα από τους θεσμούς. Εγώ είμαι σε θέση να σας πω την άποψη δική μου, ότι από την πλευρά τη δική μου, τουλάχιστον σε αυτά τα ζητήματα, δεν μπορεί να γίνει καμιά υπαναχώρηση. Μάλιστα. Καμία υπαναχώρηση στις κόκκινες γραμμές, θέλετε να πείτε, ή στα θέματα τα οποία έχουμε θέσει. Εγώ έχω πει, κυρία Δουλειάκη, λίγες φορές έχω αναφέρει την ορολογία κόκκινη γραμμή, αλλά πραγματικά αυτή τη στιγμή αυτά τα ζητήματα, η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, οι ομαδικές απολύσεις, η ανταπεργία, είναι τρία ζητήματα και τρία θέματα που εγώ νομίζω ότι αύριο πρέπει να λυθούν. Μάλιστα. Οπότε μου λέτε ότι εκεί το παραπέμπω. Μπορείτε να φανταστείτε παρακάτω ποια θα είναι η συνέχεια και η αντίδρασή μου, κυρία Δουλκεράκη, έτσι. Σας το λέω, αυτό μπορώ να σας το πω ευθαρσώς. Δεν υπάρχει καμιά υπαναχώρηση.